Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα με την πολύτη αγάπη έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Παναγίας Παραμυθίας. Εδώ μας υποδέχθηκε ο ηγούμενος της Μονής, ο πατήρ Άνθιμος Παλιόγλου. Γέροντα, ευχαριστούμε πολύ για την υποδοχή. Και η κυρία Στέλλα Ξεπαπαδάκη. Στέλλα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Παρακαλούμε να είστε καλά. Η κυρία Στέλλα Ξεπαπαδάκη είναι κατηχήτρια στις ενωριακές συνάξεις Αγίου Δημητρίου μαζί με την κυρία Ανθούλα Κρητικού. Πώς αποφασίσατε έτσι να έρθετε στην Παραμυθία με την σύναξη? Το θέμα που θα κάνουμε σήμερα έχει να κάνει με την Παναγία και είπαμε να έρθουμε προς τα εδώ και να κάνουμε το θέμα μας εδώ που είναι, ναι. Ποιο είναι το θέμα? Η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Αρχικά θα ήθελα να πάρουμε την ευλογία και να μας πει δύο λόγια ο ηγούμενος της Μονής, ο πατήρ Άνθιμος, και μετά να πούμε την ιστορία μας. Ωραία. Θα σας ακούσουμε λοιπόν. Πρώτα, παιδιά, να σας καλωσορίσω που ήρθατε στη Μονή της Παναγίας της Παραμυθίας. Είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε κοντά μας και μεγάλη ευλογία που θα γίνει σήμερα το κατηχητικό σας εδώ στο μοναστήρι. Εγώ θα σας πω λίγα λόγια για τους Αγίους μας. Γιατί πρέπει να τιμούμε τους Αγίους μας? Πολλά παιδάκια λένε, γιατί πάτε πρέπει, έχουμε Αγίους και γιατί πρέπει να τους τιμούμε και να τους αγαπάμε και να τους προσευχόμαστε σε αυτούς? Διότι σου λέει, και αυτοί οι άνθρωποι ήταν όπως εμείς. Αυτοί οι Άγιοι μας είχαν κάτι το ιδιαίτερο. Είχανε, τι το ιδιαίτερο είχαν? Είχαν δοθεί ολοκληρωτικά στο Θεό. Αγαπούσαν πάρα πολύ το Θεό μας και είχαν θερμή πίστη στο Θεό. Και αυτοί τους έκανε αυτούς τους Αγίους μας. Είχαν την δύναμη μέσα από την πίστη τους και την αγάπη στο Θεό να πούνε τότε στα παλιά χρόνια που κατεδίωκαν τους χριστιανούς, να πούνε όχι στους ειδωλολάτρες, να τα βάλουν τους αυτοκράτορες, να αντιωθούν σε όλους εκείνους που ήταν εχθροί του χριστιανισμού. Έτσι πήραν από την πίστη και την αγάπη που είχαν, πήραν πολύ θάρρος. Είχαν πάρει πολύ θάρρος από το Θεό και έτσι αντιμετώπισαν έτσι με πολύ δύναμη και με πολύ παρησία όλους αυτούς που ήταν εναντίον του χριστιανισμού. Γι' αυτό, παιδιά, έχουμε και πάρα πολλούς Αγίους από την πρώτη εκκλησία. Έχουμε πάρα πολλούς μάρτυρες και οσίους πατέρες. Οι μάρτυρες μαρτύρησαν για τον Χριστό, έδωσαν και τη ζωή τους. Τόσο θάρρος είχαν από την αγάπη τους και την πίστη τους στο Θεό. Το δεύτερο πάλι, γιατί το θυμούμε τους Αγίους μας? Το θυμούμε διότι ήταν πρότυπα υποδείγματα αρετής και χριστιανικής ζωής. Τι εννοούμε αυτό? Είχαν ειδικά χαρίσματα οι Άγιοι, τα οποία τα πολλαπλασιάσαν. Άλλοι Άγιοι, βλέπατε, προσευχόντουσαν πάρα πολύ, που ήταν χαρακτηριστικό όλων των Αγίων. Άλλοι Άγιοι κάνανε ελεημοσύνες. Άλλοι Άγιοι πηγαίναν στις φυλακές και παρηγορούσαν τους φυλακισμένους. Βλέπουμε άλλους Αγίους να περιθάπτουν πτωχούς. Άλλους Άγιους βλέπουμε να νηστεύουν πολύ. Έτσι, έχουμε λοιπόν, αυτές είναι αρετές και έχουμε πολλές αρετές. Άλλοι ήταν πολλοί, είχαν αγάπη, είχαν πραότητα, είχαν ανεξικακία. Βλέπουμε πολλούς Αγίους που συγχωρούσαν και αυτούς που ακόμα που δικά τους πρόσωπα τα σκοτώνανε. Όπως πάρα πολλούς, όπως ο Άγιος Διονύσιος που συγχώρησε το φωνιά του αδερφού του. Λοιπόν, είχαν λοιπόν αυτό το, είχαν μεγάλη αρετή και ήταν πρότυπα χριστιανικής ζωής. Τι εννοούμε με αυτό? Δηλαδή η ζωή τους ήταν σύμφωνα με τη ζωή του Χριστού. Τι εννοούμε με αυτό? Βλέπουμε όταν διαβάζουμε τους Αγίους, είδατε τι περάσανε οι Άγιοι, πόσες κακουχίες περάσανε, πόσες ταλαιπωρίες. Όμως αυτοί ήταν στην πίστη μας πάρα πολύ δυνατή και μπορέσαν έτσι μέσα από τη ζωή τους και την δύναμη που τους έδινε ο Θεός να αντιμετωπίσουν όλες τις δυσκολίες. Γιατί μιμούντο τη ζωή του Χριστού. Τι άλλο πάλι, γιατί τους αγαπάμε και πρέπει να τιμούμε τους Αγίους μας? Διότι οι Άγιοι μας ήταν σταθεροί στην πίστη τους στο Χριστό και προσπαθούσαν να ζήσουν χριστιανική ζωή. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι δηλαδή οι Άγιοι, παρόλο είχαν και τότε δυσκολίες οι Άγιοι, όπως είπαμε, άλλοι τους χλέβαζαν, επειδή πιστεύουν στον Χριστό, τους κατεδίωκαν, τους εκμεταλλευόντουσαν, τους αδικούσαν, περάγαν πολλούς πειρασμούς από τον κόσμο. Βλέπετε, ο διάβολος δεν τους άφηνε ήσυχους, όπως και εμάς πολλές φορές, έτσι.
όταν πολλές φορές δεν μας αφήνει ο διάβολος. Μας δημιουργεί έτσι διάφορες στεναχώριες, πειρασμούς. Αλλά όμως, όταν ανατρέχουμε και σκεφτόμαστε τους Αγίους, παίρνουμε κουράγιο και δύναμη. Και έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ εύκολα τους πειρασμούς και τις δυσκολίες της ζωής μας. Πάντα θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Αλλά θα θυμόμαστε πάντα τους Αγίους και θα βλέπουμε τη ζωή τους και αυτό θα μας δίνει δύναμη. Και το τέταρτο, γιατί το στιμούμε πάλι τους Αγίους? Τους στιμούμε γιατί οι Άγιοι πρεσβεύουν για μας, προσεύχονται για μας, παρακαλούν τον Θεό για μας, να μας φυλάει ο Θεός από κάθε κίνδυνο, να μας χαρίζει υγεία, να μας δίνει φώτιση, να μας δίνει προκοπή, να μας δίνει και όλα, ως και άλλα πολλά χαρίσματα, έτσι ώστε να μπορούμε να πορευόμαστε τη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, πάντοτε κι εμείς θα τιμούμε, θα αγαπάμε τους Αγίους μας, γιατί είναι τα αδέρφια μας, οι φίλοι μας, έτσι, οι πραγματικοί και γνείς φίλοι μας και τα αδέρφια μας. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να τους τιμούμε. Και πώς τους τιμούμε τους Αγίους μας? Δεν τους τιμούμε ούτε με γλέντια ούτε με πανηγύρια. Τους τιμούμε τους Αγίους μας μέσα στην Εκκλησία, με τις προσευχές που κάνουμε, με τις ακουρουθίες που κάνουμε, αλλά τους τιμούμε όταν τους μιμούμαστε, όταν θα μιμηθούμε τη ζωή τους, όταν θα διαβάζουμε τα βιβλία τους. Θα μιμούμαστε τη ζωή τους και η ζωή τους αυτή, και όταν οι Άγιοι τι κάνανε, μιμούμαστε σαν τη ζωή του Χριστού. Και έτσι όταν εμείς μιμούμαστε τη ζωή τους, είναι σαν να μιμούμαστε και εμείς τη ζωή του Χριστού. Και έτσι θα αποκτούμε και εμείς, έτσι, και εμείς αρετές. Και εμείς είμαστε, και εμείς έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε και εμείς Άγιοι. Να και εμείς να αγαπήσουμε μόλις μας την καρδιά του Χριστού και να γίνουμε και εμείς όπως οι Άγιοι. Λοιπόν, βέβαια, όπως ξέρετε, υπάρχουν, κάθε μέρα έχουμε γιορτές Αγίων. Κάθε μέρα γιορτάζουμε πολλούς Αγίους, όχι μόνο έναν. Ένα και δύο και τρεις και δέκα και σαράντα και χιλιάδες. Ανάλογα με τα βίωση των Αγίων. Υπάρχουν Άγιοι που μαρτύρησαν πάρα πολύ μαζί. Υπάρχουν Άγιοι όπως οι 40 μάρτυρες, όπως οι Άγιοι της Συντικομιδίας, όπως τα νήπια της Βιθλέμ, έτσι που ήταν πολλά, έτσι. Είχαμε και μωράκια Αγίους, είχαμε και μεγάλους. Έχουμε βίους από όλες τις ηλικίες. Οι Άγιοι αγιάσανε σε όλες τις ηλικίες, από μικρά παιδάκια μέχρι γέρη. Όπως είχαμε και διάφορα, και σε διάφορα Αγίους που είχαν διαφορετικό επάγγελμα, έτσι. Και έτσι ο καθένας μας, πάντα να ξέρετε, θα ανατρέχουμε στους Αγίους, θα τους παρακαλούμε έτσι να μας φωτίζουν και να μας δίνουν δύναμη και να τους παρακαλούμε για ό,τι έχουμε ανάγκη κι εμείς, για ό,τι θέλουμε. Γιατί όλοι μας έχουμε έτσι. Δεν έχουμε έτσι. Θέλουμε να ζητήσουμε κάτι από το Θεό, να έχει τους γονείς μας καλά, για να έχουμε κι εμείς τα όνειρά μας να πραγματοποιηθούν. Θα ανατρέχουμε λοιπόν στους Αγίους κι εμείς, για να μπορούμε κι εμείς έτσι να ζητάμε και να μας ανταποδίδουν και οι Άγιοι αυτό που επιθυμούμε εμείς. Τι άλλο να πούμε ότι πάνω από όλες παιδιά τους Αγίους, η Αγιωτέρα άλλων ποια είναι, η Παναγία μας, έτσι, που γέννησε τον Χριστό. Γιατί ήταν η μητέρα του Αγίου, αξιώθηκε να γεννήσει τον ίδιο Χριστό μας. Και η Παναγία μας διακρινόταν με πολλά χαρίσματα. Ήταν ταπεινή, ήταν αγνή, ήταν ανεξίκακη. Λένε ότι προσευχόταν πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Έτσι λοιπόν και εμείς, και ανατρέχουμε και στην Παναγία μας, και εμείς να την παρακαλούμε. Και έτσι πάντα να έχετε κι εσείς ένα προστάτη Άγιο. Εκτός από το όνομά σας που γιορτάζετε, να έχετε αυτό προστάτη, να έχετε ακόμα έναν Άγιο και να τους έχετε δικούς σας Αγίους. Και πάντοτε να τους ζητάτε ό,τι επιθυμείτε. Και όταν έχετε πίστη και αγάπη, οι Άγιοι θα σας το πραγματοποιούν αυτό που θέλετε. Τώρα, παιδιά, όπως ξέρετε, σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε το μεγαλύτερο γεγονός της Εκκλησίας μας, τη μεγαλύτερη γιορτή, που είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας, έτσι. Ο Χριστός μας, είδατε, σταυρώθηκε, έπαθε πολλά βασανιστήρια για μας, για την αγάπη, επειδή μας αγαπούσε πολύ, για να μας σώσει, να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Και έτσι σε λίγο καιρό θα ζήσουμε κι εμείς τη χαρά της Αναστάσεως. Και μαζί με τους Αγίους μας και εμείς, όλοι μαζί, θα δοξολογούμε τον Θεό, έτσι, να μας δίνει ο Θεός, όπως είπαμε, την ευλογία Του, τη φώτισή Του και ό,τι επιθυμούμε. Και πάλι θα σας εύχομαι καλό Πάσχα, καλές γιορτές και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε τον ηγούμενο της Μονής εδώ της Παναγίας της Παραμυθίας, που η αγκαλιά είναι πάντα ανοιχτή όταν θέλουμε να έρθουμε, και πραγματικά η χάρη της Παναγίας την αισθανόμαστε κάθε φορά. Ξεκινώντας, θέλω να πω ότι τα παιδιά του Αγίου Δημητρίου που σήμερα είναι μαζί μας είναι από τα καλύτερα παιδιά της Ρόδου.
Και το λέω και το εννοώ, γιατί είναι παιδιά που παρά τις υποχρεώσεις τις μεγάλες που έχουν με τις ξένες γλώσσες, με τα μαθήματά τους, με τα φροντιστήρια, έχουμε παιδιά που δίνουν πανελλήνιες φέτος και έρχονται σε κάθε συνάντηση, έχουμε παιδιά από το γυμνάσιο και το λύκειο, από όλες τις τάξεις, και ευχαριστώ πολύ τα παιδάκια που πάντα έτσι έρχονται στις συναντήσεις μας και κάνουμε μια πολύ ωραία παρέα. Ευχαριστώ και τις μαμάδες που πάντα συμβάλλουν στο έργο το κατηχητικό, οτιδήποτε πούμε. Να κάνουμε μαμάδες, αυτές είναι παράδειγμα προς μίμηση. Για όλες τις μαμάδες της Ρόδου, αυτή τη στιγμή έχουν έρθει με δικά τους μέσα για να κάνουμε σήμερα αυτή μας την επίσκεψη εδώ. Οτιδήποτε γιορτή και να κάνουμε, συμβάλλουν ιδιαίτερα σε οτιδήποτε χρειαστεί, και πρέπει να πούμε ότι τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πω ότι το κύριο κατηχητικό έργο του Αγίου Δημητρίου το εκτελεί εδώ και 3 τουλάχιστον χρόνια η κυρία Ανθούλα Κρητικού. Φέτος εγώ για πρώτη φορά ήρθα να βοηθήσω λίγο, να συμβάλλω έτσι λίγο στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι στην ιστορία μας που έχει να κάνει λίγο και με την Παναγία, και γι' αυτό ήρθαμε σήμερα να την κάνουμε εδώ. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Για την Οσία Μαρία την Αιγυπτία που αποτελεί μεγάλο παράδειγμα μετάνοιας. Και αξίζει τον κόπο να ξέρουμε τον βίο της, γιατί είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Η Αγία Μαρία, όταν ήταν παιδιά 12 χρονών, που ήταν πάρα πολύ όμορφο κοριτσάκι, ζούσε στην Αλεξάνδρεια η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, έχασε και τους δυο τους τους γονείς. Έχασε και τους δυο τους τους γονείς, και δυστυχώς, επειδή ήταν και πολύ όμορφο παιδί και επειδή είχε και χρήματα, άρχισε να κάνει κακές παρέες. Οι κακές παρέες που έκανε λοιπόν η Οσία Μαρία την οδήγησαν σε άσχημα μονοπάτια. Μοιαζόταν περισσότερο για το τι θα βάλει, για το πώς θα γλεντήσει, με ποιους θα κάνει παρέα. Αυτοί που έκαναν παρέα δεν ήταν καθόλου καλά άτομα, και έτσι πέρασε μια ζωή, όπως λέμε, άσωτη, κακή ζωή. Έκανε κακές παρέες. Επί 17 χρόνια η Οσία Μαρία η Αιγυπτία έκανε πολύ κακή ζωή. Κάποια στιγμή, παιδιά, ζούσε στα χρόνια του αυτοκράτορα του Ιωστινιανού. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι κάποιοι θα πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα, γιατί θα πήγαιναν να προσκυνήσουν τον Σταυρό του Χριστού, γιορτάζανε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Θα πηγαίνανε λοιπόν όλοι στην εκκλησία εκεί πέρα για να προσκυνήσουν, και εκείνη όχι ότι ήθελε να προσκυνήσει, ήθελε να κάνει παρέες με αυτούς που θα μαζευόντουσαν εκεί πέρα. Πήγε λοιπόν περισσότερο για να αποκτήσει καινούργιες παρέες και να κάνει αυτά τα γλέντια που συνήθως έκανε, τα άσχημα, παρά για να πάει στον ναό. Όταν όμως είδε ότι όλοι πηγαίνανε προς τα εκεί, είπε και αυτή να μπει να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό που θα προσκυνούσαν και οι όλοι. Και τότε έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Τι έγινε? Προσπαθώντας να μπει μέσα στην εκκλησία, παιδιά, ενώ δεν την εμπόδιζε κανένας ορατός, ένα χέρι αόρατο δεν την άφηνε να μπει μέσα. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι περνούσαν και μπαίνανε μέσα στην εκκλησία και προσκυνούσαν το Σταυρό του Χριστού μας, εκείνη δεν μπορούσε να μπει μέσα στην εκκλησία. Προσπαθούσε και κάποιο χέρι την έβγαζε έξω. Μέχρι που κατάλαβε ότι αφού αυτό το φαινόμενο συνέβαινε μόνο σε εκείνην, κάτι κακό έκανε που έπρεπε να το διορθώσει. Γύρισε εκείνη τη στιγμή, παιδιά, το βλέμμα της απέναντι μέσα στην εκκλησία και είδε την εικόνα της Παναγίας μας. Και προσευχήθηκε μέσα από την ψυχή της και είπε: «Παναγία μου, σε παρακαλώ, εσύ που έφερες στον κόσμο το λυτρωτή του κόσμου, κάνε με, αξίωσέ με να μπορέσω να μπω, να προσκυνήσω τον Τίμιο Σταυρό, να προσκυνήσω το Σταυρό, και εγώ από σήμερα θα αλλάξω ζωή». Συναισθάνθηκε την αμαρτωλότητά της. Έτσι λοιπόν, παιδιά, με το που το σκέφτηκε αυτό, σαν να έφυγε εκείνο το εμπόδιο που υπήρχε μπροστά της, μπήκε μέσα, προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας, παιδιά, και βγαίνοντας με δάκρυα στα μάτια ξανά φίλησε την εικόνα της Παναγίας μας. Και τότε τη ρώτησε: «Τι άραγε να κάνω για να δείξω τη μετάνοιά μου?» Και μια γλυκιά φωνή ακούστηκε από την Παναγία, παιδιά, που της έλεγε: «Πήγαινε βαθιά στον Ιορδάνη, στην έρημο, και εκεί θα μείνεις». Και αποφάσισε η Οσία Μαρία να πάει προς τα εκεί. Πήγε, παιδιά, στην έρημο του Ιορδάνη. 17 χρόνια ήταν αυτά που έζησε αυτή την άσχημη ζωή, την κακή ζωή. Ήταν, είπαμε, πόσο χρονών όταν ξεκίνησε, όταν έμεινε ορφανή?
Ήτανε 12 χρονών. 17 ακόμα χρόνια λοιπόν ζούσε αυτή την αμαρτωλή ζωή. 17 χρόνια στην έρημο, παιδιά, που έμενε μόνη της, με άγρια θηρία που ήταν εκεί πέρα, μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, το βράδυ στο κρύο. 17 χρόνια, παιδιά, ο πειρασμός την πείραζε και της έφερνε μπροστά της τα γλέντια, τα ρούχα τα ωραία, τα φαγητά τα ωραία, και της έλεγε ο πειρασμός, παρά της έταγε και γύρνα πίσω. Και εκείνη τη στιγμή παρακαλούσε την Παναγία και έλεγε, σε παρακαλώ βοήθησέ με. Και μετά από 17 ολόκληρα χρόνια σταμάτησε ο πειρασμός να την πειράζει και έμεινε στην έρημο, παιδιά, συνολικά 47 χρόνια. 47 χρόνια έμεινε μόνη της στην έρημο να μετανοεί για την πρώτερη ζωή της και να ζητάει από το Θεό να τη συγχωρήσει. Αυτή είναι η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, και τώρα ακούστε την ιστορία την παράλληλη ενός άλλου Αγίου. Υπήρχε λοιπόν σε εκείνη την περιοχή ένας γέροντας, ένας μοναχός που το λέγανε Ζωσιμά. Αυτός ο Ζωσιμάς, παιδιά, είχε πολύ καλό όνομα, γιατί ήταν ένας πολύ καλός μοναχός που έκανε προσευχές, που όλος ο κόσμος τον είχε μάθει για την καλοσύνη του και πήγαιναν όλοι και παίρνανε την ευχή του. Και εκείνος, παιδιά, κάποια στιγμή έφτασε να πει μέσα του ότι νομίζω ότι έχω φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο. Είμαι πολύ καλός. Έχω σχεδόν αγιάσει, είπε μέσα του ο Ζωσιμάς. Και εκείνη τη στιγμή, παιδιά, ακούγεται μια φωνή να του λέει ότι ο αγώνας μας δεν σταματάει εδώ. Ο αγώνας μας είναι μπροστά. Και αν νομίζεις ότι εσύ είσαι ο αγιότερος στον κόσμο αυτή τη στιγμή, πήγαινε πέρα από τον Ιορδάνη να δεις έναν άνθρωπο που είναι πιο άγιος από σένα. Έτσι του είπε η φωνή. Και ξεκινάει ο Ζωσιμάς και πηγαίνει αρχικά σε ένα μοναστήρι που ήταν κοντά στον Ιορδάνη και μένει εκεί. Όταν έμπαινε η Σαρακοστή, όλοι οι μοναχοί του μοναστηριού έπαιρναν από λίγα τρόφιμα μαζί τους και έφευγαν στην έρημο μέσα και έμεναν μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Κυριακή των Βαΐων γυρνούσαν όλοι στο μοναστήρι για να είναι μαζί τη Μεγάλη Εβδομάδα να γιορτάσουν τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού μας. Ο Ζωσιμάς λοιπόν έφυγε κι αυτός και άρχισε να προχωράει επί 20 μέρες βαθιά στην έρημο του Ιορδάνη. Ποιος του το είχε πει, είπαμε αυτό? Μια φωνή του είχε πει να πάει προς τα εκεί για να γνωρίσει έναν Άγιο άνθρωπο που ήταν πιο Άγιος από εκείνον. Όταν λοιπόν, παιδιά, ο Ζωσιμάς πήγε βαθιά στην έρημο, προχωρούσε 20 μέρες, κάποια στιγμή βλέπει από μακριά ένα σκελετωμένο άνθρωπο. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτό που έβλεπε, γιατί ήταν πάρα πολύ αδύνατος αυτός ο σκελετός που έβλεπε. Ήταν σαν κόκαλα και πετσί, Ήταν η Ιωσία Μαρία. Από μακριά όμως, όπως την έβλεπε, δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι. Και την είδε να προσεύχεται, και εκεί που προσευχόταν, παιδιά, την είδε να υψώνεται στον αέρα. Δηλαδή, όπως έκανε προσευχή, ανέβαινε προς τα πάνω. Και κατάλαβε εκείνος ότι πρόκειται για έναν Άγιο άνθρωπο. Άρχισε λοιπόν να τρέχει προς τα εκεί και η Ιωσία Μαρία άρχισε και εκείνη να μετακινείται προς τα πέρα. Όταν εκείνος της φώναξε, σταμάτα σε παρακαλώ. Σταμάτησε η Ιωσία Μαρία, παιδιά, που είχε μείνει, είπαμε, πόσα χρόνια εκεί? 47 χρόνια, παιδιά. Σταματάει λοιπόν η Ιωσία Μαρία και πηγαίνει κοντά στο Ζωσιμά και του λέει, του εξομολογείται όλη της την ιστορία, πώς ήταν η ζωή της από τότε που γεννήθηκε, από τότε που έκανε τις αμαρτίες και από τότε που πήγε στην έρημο. Και τον παρακάλεσε και του είπε το εξής, σε παρακαλώ πολύ, του χρόνου, σε ένα χρόνο ακριβώς, μην πεις τίποτα σε κανέναν για μένα, και σε έναν χρόνο ακριβώς, τη Μεγάλη Πέμπτη, να έρθεις με το σώμα και το αίμα του Χριστού για να με κοινωνήσεις. Αν είναι ευλογημένο, κάνε μου ακόμα μια χάρη. Πες μου, δούλη του Θεού. Πήγαινε στο μοναστήρι σου και του χρόνου, με τη βοήθεια του Θεού, έλα στον ίδιο τόπο όπου με βρήκες την πρώτη φορά και θα με δεις όπως θέλει ο Θεός. Μακάρι να είμαι άξιος να σ' ακολουθήσω. Τουλάχιστον δέξου
αυτή την τροφή που σου φέρα. Πάτερ Ζωσίμα, θάψε εδώ το σώμα της ταπεινής Μαρίας και προσευχήσου στο Θεό για μένα. Πέθανα σήμερα, την 1η Απριλίου, την ίδια νύχτα που μετάλαβα τον αχράνων μυστηρίων. Πέρασε λοιπόν ο χρόνος, όταν παιδιά ήταν ώρα για να φύγουν όλοι οι μοναχοί και να πάνε στην έρημο. Ο Ζωσιμάς, ο μοναχός Ζωσιμάς, ήταν άρρωστος και δεν μπόρεσε να βγει. Και έτσι τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Πέμπτη, πήρε μαζί του το σώμα και το αίμα του Χριστού και πήγε όπως του είχε πει η Οσία Μαρία, η οποία την προηγούμενη χρονιά είχε εξομολογηθεί στον μοναχό, έτσι, τις αμαρτίες της, πήγε για να την κοινωνήσει. Όταν έφτανε παιδιά στον Ιορδάνη, είδε την Οσία Μαρία από την απέναντι μεριά του Ιορδάνη να προχωράει πάνω στον ποταμό, σαν να πατούσε κάτω στη γη, περπάτησε πάνω στον ποταμό και ήρθε, τον διέσχισε και ήρθε κοντά στον Αβά Ζωσιμά και κοινώνησε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και μετά του είπε, σε παρακαλώ πολύ, ξαναέλα μετά από ένα χρόνο. Γύρισε πίσω, ξαναπερπάτησε πάνω στον ποταμό τον Ιορδάνη και γύρισε πίσω και ο Αβάς Ζωσιμάς γύρισε και εκείνο στο μοναστήρι χωρίς ξανά να πει τίποτα. Περίμενε καρτερικά άλλον ένα χρόνο και μόλις πέρασε και ο επόμενος χρόνος, ξεκινάει να πάει να δει την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, την οποία βρίσκει στο σημείο που είχε κοινωνήσει τότε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, να έχει πεθάνει, να είναι κάτω, είχε πεθάνει, είχε σταυρώσει τα χέρια της, έβλεπε προς την Ανατολή και είχε δίπλα της μία επιγραφή που έλεγε «Αβά Ζωσιμά, θάψε το σώμα της Μαρίας της Αιγυπτίας». Σε εκείνο το σημείο, παιδιά, καλά, έμεινε εκστατικός. Και είχε και ημερομηνία. Και η ημερομηνία που έγραφε ότι πέθανε, κοιμήθηκε η Οσία Μαρία, ήταν η ίδια μέρα πέρσι που είχε μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δηλαδή η Οσία Μαρία, παιδιά, κοινώνησε και μετά προείδε το θάνατό της, έγραψε αυτή την επιγραφή και την άφησε δίπλα της, ξάπλωσε και κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο. Έτσι πέθανε και έγραψε στον Αβά Ζωσιμά, θάψε το σώμα της Μαρίας της Αιγυπτίας. Το πρόβλημα τώρα, εκτός του ότι είχε να κάνει με έναν Άγιο άνθρωπο ο Αβάς Ζωσιμάς και θαύμασε αυτό το πράγμα, ήταν σε εκείνο το σκληρό έδαφος, το πολύ σκληρό έδαφος, πώς θα άνοιγε ένα τάφο που δεν είχε εργαλεία μαζί του για να μπορέσει να θάψει το σώμα της Οσίας Μαρίας. Και εκείνη τη στιγμή, παιδιά, εμφανίζεται ένα μεγάλο λιοντάρι, το οποίο λιοντάρι στην αρχή φοβήθηκε ο Αβάς Ζωσιμάς όταν το είδε, αλλά ύστερα κατάλαβε ότι ήταν σταλμένο από το Θεό. Το λιοντάρι πήγε κοντά και με τα δυο του τα μπροστινά τα πόδια έσκαψε και έθαψε και βοήθησε τον Αβά Ζωσιμά να θάψει εκεί πέρα το σώμα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Και μόλις γύρισε πίσω ο Αβάς Ζωσιμάς, είπε την ιστορία της Οσίας Μαρίας. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε, παιδιά, τρία πραγματάκια. Τρία είναι αυτά τα συμπεράσματα που πρέπει να θυμόμαστε πάρα πολύ καλά από αυτήν την ιστορία.
πρώτον, ότι ποτέ μας δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Ποιος πήγε να υπερηφανευτεί από την ιστορία μας, θυμάστε? Έλα, Δημήτρη. Μπράβο, άστρο Ζωσιμάς, γιατί τι είπε μέσα του κάποια στιγμή, Δημήτρη? Ότι είμαι τόσο καλός και είμαι Άγιος άνθρωπος. Είμαι Άγιος άνθρωπος, έχω φτάσει σε πολύ καλό σημείο. Παιδιά, δεν πρέπει ποτέ να υπερηφανευόμαστε. Για να και να ξέρουμε αυτό που είπε και η φωνή στο Ναβά Ζωσιμά, ότι μπροστά μας είναι ακόμα ο αγώνας, όχι αυτά που έχουμε δει. Και ότι υπάρχουν, όσο καλοί κι αν είμαστε, πάντα υπάρχουν καλύτεροι από μας. Δεύτερο συμπέρασμα και μεγάλο. Δεν πρέπει ποτέ να κατακρίνουμε κάποιον ό,τι αμαρτία κι αν έχει κάνει, γιατί αυτός ο κάποιος που έχει κάνει μεγάλη αμαρτία μπορεί να γίνει μεγάλος Άγιος, όπως ήταν η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, και εμείς που δεν κάναμε κάποια μεγάλη αμαρτία, αλλά κατηγορήσαμε και κατακρίναμε αυτόν τον άνθρωπο, εμείς δεν θα σωθούμε. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν πρέπει να κατακρίνουμε κανέναν, γιατί δεν ξέρουμε στο τέλος της ζωής του αν εκείνος με τη μετάνοια και την εξομολόγηση πάει στην αγκαλιά του Θεού και εμείς μείνουμε απ' έξω. Δεύτερο είναι αυτό. Και τρίτο και μεγάλο συμπέρασμα και δίδαγμα. Δεν υπάρχει αμαρτία που δεν συγχωρείται. Είναι για όλους μας χαρμόσυνο το μήνυμα. Όσες αμαρτίες και αν έχουμε κάνει στη ζωή μας. Και είναι αναμμένα κάρβουνα που καίνε οι αμαρτίες μας. Και έχουν κάνει ένα βουνό με αναμμένα κάρβουνα οι αμαρτίες μας. Το έλεος του Θεού είναι η μεγάλη θάλασσα. Που όσο και να καίει το κάρβουνο, όσο και το κάρβουνο να είναι μεγάλο, πολύ καυτό, όταν πέσει μέσα στη θάλασσα τι κάνει? Τι κάνει το κάρβουνο όταν πέφτει μέσα στη θάλασσα το αναμένο? Σβήνει. Ό,τι αμαρτία λοιπόν και αν έχουμε κάνει, το έλεος του Θεού είναι τόσο μεγάλο που θα τη σβήσει. Γι' αυτό δεν πρέπει να απογοητεύεται κανείς μας. Εντάξει, παιδάκια μου? Ναι. Αυτός ήταν ο βίος της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας που θα γιορτάσουμε την επόμενη Κυριακή. Γιορτάζει όμως και την 1η Απριλίου κάθε χρόνο. Έλα, Δημήτρη. Έχω ακούσει ότι άμα βρίσεις τη Θεία Κοινωνία λένε ότι δεν συγχωρείται. Είναι αλήθεια? Ο Χριστός μας είπε ότι δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, λοιπόν, η Θεία Κοινωνία ξέρουμε ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Για όποιον το πιστεύει, αυτό είναι σωτηρία. Για όποιον δεν το πιστεύει, είναι σαν να παίρνει μέσα του το λίγο κρασί και λίγο ψωμάκι. Η Θεία Κοινωνία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Μπαίνει μέσα μας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι, γινόμαστε σύνεμοι και σύσσωμοι με το Χριστό μας. Είναι πολύ μεγάλο δώρο αυτό που μας έχει κάνει ο Χριστός. Όπως όμως και η μετάνοια. Ξέρετε τι είναι, ό,τι και αν έχουμε κάνει, να υπάρχει μία γόμα που να τα σβήνει όλα. Αυτό είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε που μας έδωσες έτσι και την ευκαιρία να ακούσουμε πάλι τη ζωή της Οσίας Μαρίας. Είναι ο βίος της, πάντα μας συγκλονίζει. Έτσι, αφορά όλους μας. Στέλλα, πόσα χρόνια ασχολείσαι με την κατήχηση? Με την κατήχηση ασχολούμαι γύρω στα 27 χρόνια. 27 χρόνια και στις κατασκηνώσεις. Στις κατασκηνώσεις είμαι γύρω στα 16-17 χρόνια. Και έχεις διατελέσει και αρχηγός. Ναι, τα τελευταία χρόνια, αλλά όπου χρειαστεί. Ναι. Βοηθάμε όπου χρειαστεί. Και πάμε πίσω, πριν από αυτά τα 27 χρόνια, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Λοιπόν, ο Σεβασμιότατος ο Δημήτριος, που είναι τώρα στην Τανζανία, Μητροπολίτης, ήταν τότε ο Θεμιστοκλής, δάσκαλος στη Λάρδο, που έμεινε τότε στο Θάρι. Διανυχτέρευε λοιπόν πολλές φορές στο σπίτι του πατέρα μου και εκείνος μου ενέπνευσε το ζήλο για αυτό το κατηχητικό έργο. Αγαπούσα και εγώ τα παιδιά. Είχε αρχίσει λοιπόν τότε να φέρνει υλικό κατήχησης από τη Θεσσαλονίκη, εικονίτσες, μαθήματα, τραγούδια, κασέτες κτλ. Και έτσι ξεκίνησα και εγώ σιγά σιγά. Στον ενορία βέβαια του Αγίου Ιωάννου ήταν και ο πατήρ Γεράσιμος, ένας νέος τότε ιερέας που έμπαινε μέσα σε όλα τα σπίτια και είχε το χάρισμα να φέρνει κοντά του πολλά παιδιά. Τότε λοιπόν που ξεκινήσαμε να κάνουμε το κατηχητικό είχε 50 παιδάκια. Κάτι σπάνιο στη σημερινή εποχή, αλλά είχε 50 παιδάκια. Κάναμε γιορτές, κάναμε εκδηλώσεις, πηγαίναμε εκδρομές, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και έτσι ξεκίνησα. Και βέβαια
για όσον αφορά τις κατασκηνώσεις, ο πατήρ Μάξιμος είναι αυτός που εμπνέει όλους μας και βοηθάμε κάθε χρόνο εκεί, είναι... γιατί σε αυτό το τεράστιο έργο που γίνεται και εκεί. Και είναι και η ψυχή βέβαια της κατοίκησης. Ακριβώς, βέβαια. Είναι εκείνος που μας δίνει το υλικό, είναι εκείνος που μας εμπνέει, είναι εκείνος που μας καθοδηγεί και δόξα σου ο Θεός, γίνονται και οι κατασκηνώσεις και είναι... εκείνος και εκεί υπεύθυνος. Ξέρω ότι δεν θέλεις να αναφερθείς, εγώ όμως θα το αναφέρω ότι αυτός ο ζήλος ο οποίος έτσι σε διακρίνει έχει να κάνει και με τις αρχές που πήρες από την οικογένειά σου και το αναφέρω, σε παρακούω αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω είναι σημαντικό να το πούμε ότι όταν ένας άνθρωπος έτσι και από την παιδική του ηλικία έχει αυτές τις κατευθύνσεις είναι πολύ, πολύ διαδραματίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στη μετέπειτα ζωή του. Ο παπάς μου η αλήθεια είναι ότι διάβαζε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είχε ζήλο να διαβάζει την Αγία Γραφή και ακούγαμε πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι. Και να πω και για τους τηλεθεατές που δεν το γνωρίζουν, για τον κύριο Απόστολο Ξεπαπαδάκη, ότι έχει συγγράψει αρκετά βιβλία αντιαιρετικά, θα έλεγα, τα οποία έχουν βοηθήσει έτσι πολύ κόσμο να ενημερωθεί για τις αιρέσεις που κυκλοφορούν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ο Θεός να σου δίνει δύναμη, η Παναγία, να συνεχίσεις κι άλλα τόσα χρόνια το έργο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε. Την πόρτα του κόσμου μας στέκεις και χτυπάς με υπομονή. Η γη σε περιμένει για να αρχίσει και πάλι απ' την αρχή. Ο κόσμος διψάει, ζητάει απ' την πηγή νερό να πιει. Κάποιος σου τραγουδάει, παρακαλάει η γαλήνη να πλωθεί. Μη σταματάς τον κόσμο να φροντίζεις, μη σταματάς να νοιάζεσαι για μας. Μη σταματάς γαλήνη να σκορπίζεις και νότες ουρανίας χαράς. Κάνε να φέρω στη γη λίγο ουρανό και τη γαλήνη να σκορπώ. Με ένα τραγουδάκι, με ένα στίχο κάνω ευχή στον ουρανό. Να αλλάξει η ζωή μας, να γεμίσει μονάχα από Χριστό. Με ένα τραγουδάκι, με ένα στίχο θα θέλα σ' όλους σας να πω πως η ζωή κοντά στον Χριστό θυμίζει μονάχα ουρανό. Μη σταματάς τον κόσμο να φροντίζεις, μη σταματάς να νοιάζεσαι για μας. Μη σταματάς γαλήνη να σκορπίζεις και νότες ουρανίας χαράς. Κάνε να φέρω στη γη λίγο ουρανό και τη γαλήνη να σκορπώ. Με λένε Θανάση, πάω 2 χρόνια στο κατηχητικό και μου αρέσει για τον Χριστό και την Παναγία. Με λένε Νικόλα, πάω 3 χρόνια στο κατηχητικό, μου αρέσει που παίζουμε, που πηγαίνουμε εκδρομές και ακούμε τον Χριστό. Με λένε Παρασκευή και πάω 3 χρόνια στο κατηχητικό. Μου αρέσει επειδή παίζουμε, πηγαίνουμε εκδρομές και λέμε διάφορες ιστορίες για τους Αγίους και τις Αγίες. Με λένε Νίκο, πάω 5 χρόνια κατηχητικό. Μου αρέσει γιατί πάμε εκδρομές, μαθαίνουμε για τον Χριστό και για την Παναγία. Με λένε Μαρία, πάω 5 χρόνια στο κατηχητικό. Μ' αρέσει επειδή μαθαίνουμε για τον Χριστό και για την Παναγία, παίζουμε και πηγαίνουμε εκδρομές. Πώς σε λένε? Μαρία. Μαρία, σ' αρέσει το κατηχητικό? Εφέτος ήρθες πρώτη φορά? Μπράβο Μαρία. Εσένα? Χάρη, πάω 1 χρόνο. Μ' αρέσει πολύ στο καχητικό να παίζουμε, μ' αρέσει να πάμε γρομές και τα παιχνίδια. Μπράβο. Είμαι η Άννα, πάω 2 φορές στο καχητικό. Σου αρέσει Άννα. Μπράβο Άννα. Με λένε Σάβα και πάω 4 χρόνια καχητικό. Πιο πολύ μ' αρέσει τα παιχνίδια, οι εκδρομές και που μιλάμε για το Χριστούλη και την Παναγίτσα. Με λένε Ρίκ και πάω μαζί με τον Νίκο 4 χρόνια. 4 χρόνια! Πόσο χρονών δηλαδή ήρθε στο καχητικό? Ενός.
Έξι. Έξι. Α, από δύο χρονών δηλαδή έρχεται. Καλά, αυτό είναι, αυτό δεν μας έχει ξανασυμβεί. Μου αρέσει το κατηχητικό. Σε αρέσει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το όνομά μου είναι Δημήτρης και πάω 4 χρόνια κατηχητικό και μου αρέσει να πηγαίνω γιατί μιλάμε για τον Χριστό. Εγώ είμαι η Ευτυχία. Και εγώ είμαι η Ελένη. Γνωριστήκαμε στο κατηχητικό. Ξεκινήσαμε να κάνουμε πολύ παρέα από εδώ. Είναι μια σχέση η οποία μπορεί να κρατήσει σε σχέση με αυτές τις σχέσεις που, τις φιλίες που δημιουργούνται τώρα. Έχουμε πολλά κοινά. Πάρα πολλά. Μαθαίνουμε πράγματα και εμείς που είμαστε μεγάλες μας λένε αν πάντα ακόμα κατηχητικό πηγαίνουμε γιατί όντως υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε μάθει. Δεν χρειάζεται να νιώθουμε ντροπή γι' αυτό. Όχι. Στις κατασκηνώσεις πηγαίνει ένα μικρό παιδί. Είναι μια εμπειρία που δεν αλλάζει. Μοναδική εν τέλει. Δεν αλλάζει πλέον. Είναι... Νομίζω ότι μέχρι να παντρευτούμε εκεί θα είμαστε. Ναι. Και μετά. Και μετά. Ως ομαδάρχες, ως βοή. Εγώ προσωπικά έχω γίνει και ξεκίνησα από μικρό παιδί. Μετά ήμουν βοηθός και μετά ομαδάρχησα. Πώς σας έχει βοηθήσει τη ζωή σας έτσι η κατήχηση, το ότι από μικρές είστε στο χώρο αυτό των συνάξεων? Δεν απογοητευόμαστε εύκολα. Δηλαδή ξέρουμε ότι θα προσευχηθούμε και ότι θα βρούμε ανταπόκριση. Εσύ που δίνεις και πανελλήνιες τώρα. Τώρα, ναι. Είναι σαν καταφύγιο μπορώ να πω η προσευχή. Εκεί πέρα που νιώθεις ότι δεν θα πετύχεις, ότι κάτι στραβό θα σου συμβεί, σου δίνει δύναμη, μπορείς να συνεχίσεις, έχεις το Θεό δίπλα σου και μπορείς να βασιστείς σε Αυτόν, που αυτός ο ανθρώπους είναι ανύπαρκτο πλέον στις μέρες μας. Είναι δύσκολο να βασιστείς στους ανθρώπους στις μέρες μας. Επίσης το κατηχητικό σου δείχνει ότι δεν είσαι μόνος σου. Δηλαδή όταν πας έξω και πεις ότι νηστεύεις, αρχίζουν όλοι και λένε μα ακόμα νηστεύεις και γιατί νηστεύεις. Εδώ βρίσκουμε κοινά χαρακτηριστικά και τα παιδιά που πάνε κατηχητικό, όχι τα περισσότερα τουλάχιστον νηστεύουν, οπότε δεν φεύγουμε από το γεγονός ότι είμαστε τα μόνα άτομα που το κάνουμε αυτό. Amen.
Ευχαριστούμε που μας ήρθατε. Ευχαριστούμε και εμείς που μας ήρθατε. Σας ακούγαμε και το πατέρα. Τα είπε και τι ωραία και ο πατήρ Άθιμος και η Στέλλα εδώ τα είπε τόσο ωραία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Αυτά ξέρετε μένουνε. Και εμείς περάσαμε από τα κατηχητικά σχολεία και ό,τι μάθαμε τότε εγώ ακόμα τα θυμάμαι. Προπαντός όταν ο κατηχητής είναι εμπνευσμένος, είναι πολύ... Έχουμε εδώ τη Στέλλα η οποία είναι πολύ εμπειρή, 27 χρόνια γέροντα η Στέλλα. Να τα καταστήσεις. 27 χρόνια. Γέροντα, πόσο σημαντικό είναι αυτό έτσι τα παιδιά από μικρά να είναι στα κατηχητικά. Μεγάλη υπόθεση. Ξέρετε αυτά, όπως είπαμε προηγουμένως, όλα μένουν. Μπορεί τώρα να υπάρχει έτσι αυτή η ζωηράδα που... Και κανένας απαγοητεύεται, λέει, μα πώς αυτά τα παιδιά με αυτή τη ζωηράδα και εντούτοις έρχεται καιρός που σοβαρεύονται και κάνουν και οικογένεια. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι μαζί μας είναι ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Παραμυθίας, ο γέροντας ο Σεραφείμ. Υπάρχει περίπτωση, γέροντα, κάποιος άνθρωπος να μην μπορεί να αλλάξει? Δηλαδή ακούμε κάποιες φορές που λένε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Έχει τόσο άσχημες συνήθειες, είναι τόσο πορωμένος που ό,τι και να γίνει δεν θα αλλάξει. Θα είναι έτσι. Υπάρχει περίπτωση και αυτό να γίνει. Εγώ ξέρω από την μικρά πείρα που είναι 86 χρόνια ότι ο Θεός σε όλους μηδένους εξαιρεμένου παρουσιάζει περιπτώσεις μετανοίας και επιστροφής. Και οι περισσότεροι την αποδέχονται αυτή την περίπτωση του Θεού. Εγώ ξέρω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, άλλον με την οικονομική κρίση, άλλον με την αρρώστια, άλλον με ένα φυλάδιο και άλλον με ένα βιβλίο, ας πούμε, αλλάζει ο άνθρωπος. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι ενώ παρουσί τους, ο Θεός, αυτό είναι, μπορεί να μην είναι και σωστό, τους παρουσιάζει περιπτώσεις για να έρθουν, να μετανοήσουν και δεν το κάνουν. Και νομίζω ότι αυτό θα πει η βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Βλαστημία δεν είναι αυτό που νομίζουν ότι με τα λόγια να βλαστημίσεις π.χ. ο Θεός να φυλάει την Αγία Τριάδα. Η βλαστημία είναι αυτή, η αμετανοησία του ανθρώπου. Το κατάλαβες? Περισσότερα δεν ξέρω εγώ. Ο παράδεισος δηλαδή θα είναι, η κόλαση μάλλον θα είναι γεμάτη αμετανόητους και όχι αμαρτωλούς. Αμετανόητους. Στην ουσία Μαρία όμως βλέπουμε έτσι ένα χειροπιαστό σημάδι του Θεού. Δηλαδή η ουσία Μαρία νιώθει μια δύναμη να την αποθεί. Και μπορεί να μπει μέσα και δώστε πίσω. Αυτό την έκανα. Αυτό. Τι λέτε εσείς, Πάτερ, γι' αυτό? Εδώ βλέπουμε και περιπτώσεις και στη σημερινή εποχή. Θυμάστε ο γέροντας Αρσένιος από τον Μποραζέρη που είχαν πάρει το τίμιο ξύλο κάπου στην Αλεξανδρόπολη. Μια κοπέλα έχει μια παρόμοια ζωή έτσι. Μάλλον δύο κοπέλες και τους απόθησε έτσι η δύναμη του τιμίου σταυρού να μπουν μέσα στην εκκλησία. Το ίδιο συμβάνει. Και αυτό έγινε αιτία και αυτές να μετανοήσουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που βέβαια, μας λέμε. Βέβαια. Ας θυμάμαι, μας το οδηγείται ο πατήρ Αρσένιος και ήταν και αυτές σε μετάνοιες. Λέει, τι είναι αυτό που μας κάνει. Δηλαδή, μία δύναμη πάλι. Μία δύναμη τους αποθούσε να προσκυνήσουν το τίμιο. Είχαν πάρει το τίμιο ξύλο τη Μονή Χιλανδαρίου. Στη Μονή, σε μια εκκλησία στην Αλεξανδρόπολη, αν θυμάμαι. Αυτό βέβαια είναι το καλύτερο παράδειγμα. Και άλλες περιπτώσεις έτσι. Και άλλες περιπτώσεις έτσι ανθρώπων ή άνθρωποι που είχαν ασχοληθεί με παραθρησκευτικές έτσι οργανώσεις ή με μέντιου, με διαλογισμούς. Θυμάμαι μια κυρία μου έλεγε ότι ερχόταν σε μια αγρυπνία τότε στη Θεσσαλονίκη και την ξέρω προσωπικά την κυρία, την αποθούσε, δεν την άφηνε να μπει μέσα στην εκκλησία. Και η κοπέλα, βέβαια, μετανόησε. Σου λέει αυτό που πήγα να κάνω. Πήγε σε μια τέτοια
Παραθρησκευτική οργάνωση. Όχι παραθρησκευτική, αυτά. Με διαλογισμό έτσι. Ναι. Κάποιες σχολές υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές στις μέρες μας. Η οποία ήθελε να μάθει για τον Χριστό, δεν ήξερε. Ήθελε να πάει να μάθει για τον Χριστό. Και έβλεπε ότι σιγά σιγά μας βαδούσε, σιγά σιγά. Μέσα να πιστεύετε στον Χριστό, αλλά σιγά σιγά μας όλο και κάτι μας αφαιρούσαν από αυτό που πιστεύουμε τον Χριστό. Και στο τέλος η κοπέλα έπαθε και αυτό που είδε αυτό, λέει κάτι δεν πάει καλά. Εγώ αντί να μάθω για τον Χριστό, θα ξεχάσω και αυτά που ξέρω. Και έτσι βγήκε και αυτή σε μετάνοια. Και τώρα έγινε πάρα πολύ καλή χριστιανή. Και πάρα πολύ καλός έτσι και εξομολογείται και εκκλησιάζεται. Και έτσι, δηλαδή, είχε πολύ βαθιά μετάνοια. Βαθιά μετάνοια, αλλά και πολλές αυτό, περιπτώσεις. Ναι, είναι και ένα δώρο του Θεού αυτή η συνέστηση της αμαρτωλότητας, Πάτερ. Που... Έτσι. Αυτό έτσι ρώτησα και προηγουμένως τον γέροντα Σεραφείμ, ότι υπάρχει και καρδιά που να μην μπορεί να την αισθανθεί αυτή, να είναι τόσο πορωμένη που να μην μπορεί να αισθανθεί αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι έτσι, οι οποίοι τρέξαν μια περίπτωση που ο Θεός έχει βάλει κάποιον, είναι ένας κύριος που είναι πολύ άρρωστος και έχει βάλει την αδερφή του έτσι που είναι πάρα πολύ πιστή αυτή να του μιλήσει. Και του μιλάει και του μιλάει, αλλά δεν το αποδέχεται. Δεν το αποδέχεται. Το αρνείται. Ναι, γι' αυτό. Και μάλιστα διακομωδεί έτσι την πίστη της προς το Θεό. Επομένως, δεν είναι τόσο... Ενώ του έχει δώσει μια βαριά αρρώστια, ναι. Του έχει δώσει καρκίνο και βλέπεις δεν ότι παρατείνεται η ζωή του, παρατείνεται εσύ. Να του δώσει και την τελευταία ευκαιρία να μετανοήσει. Ο Θεός να μας... Επομένως, δεν είναι το της αμαρτίας η φύση, το πόσο μεγάλη είναι η αμαρτία που συμβάλλει στη μετάνοια, αλλά η καρδιά του ανθρώπου, να είναι δεκτική μετανοίας. Ο Θεός δέχεται όλους τους ανθρώπους. Και τη μετάνοια μας έρθει δώσει, τίποτα άλλο δεν θέλει. Δεν τον νοιάζεται το τι αμαρτίες κάνουμε, τη μετάνοια μας θέλει. Ναι, και είναι πολύ παρήγορο αυτό έτσι, και έτσι. Να το γνωρίζουμε όλοι, γιατί πολλές φορές αποκάμνουμε, Πάτερ, από τις αμαρτίες, απογοητευόμαστε. Που είπατε ότι δεν πρέπει να, κανένα να κατακρίνουμε, mm-hmm. γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς. τι μετάνοια θα έχει. Πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν πολύ αμαρτωλοί και είναι πάρα πολύ καλοί και πολύ θερμοί χριστιανοί. Περισσότερο από άλλους που ήταν μέσα στην Εκκλησία. Δεν πρέπει κανέναν άνθρωπο. Είναι μεγάλη αμαρτία να κατακρίνουμε και να. Έτσι, τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ναι, άλλωστε έχουμε δει ότι ο Θεός επιτρέπει να μας συμβούν εμάς αυτά που κατακρίνουμε στους άλλους. Ήδη που κατακρίνουμε. Έχει συμβεί πολλές φορές. Νομίζω ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να αναφέρει ένα συμβάν στην προσωπική του ζωή. Έτσι, έτσι. Ανάλογα. Έτσι, πρέπει να έχουμε αγάπη, να αγαπάμε όλο τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους και να βρίσκουμε σε όλους ελαφρυντικά. Γιατί δεν ξέρουμε τον άλλον και αν αμάρτησε. Την ψυχική του κατάσταση. Πώς ήταν τότε η ψυχολογική του κατάσταση, τι τον έκανε να αμαρτήσει. Έτσι, υπάρχουν. Όπως και... λέμε για την εξομολόγηση, λέμε πολλές φορές πολλά ελαφρονητικά που εμείς δεν τα ξέρουμε. Εμείς μπορούμε να λέμε να κατακρίνουμε έτσι με ευκολία κάποιον και δεν ξέρουμε ο άλλος πώς και τι. Ποια ήταν η ανατροφή του. Και πώς ο πειρασμός έτσι λειτουργεί μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή τη δύναμη που έχει στον να επηρεάζει τον άνθρωπο. Και πώς είναι και ο χαρακτήρας του καθενός. Ο Άγιος Παΐσιος πλέον έλεγε ότι δεν θα κριθούμε όλοι με το ίδιο μέτρο, γιατί ανάλογα με το χαρακτήρα του ο καθένας, τις συνθήκες ζωής του, το πόσο αγωνίστηκε. Αλλά κοίταξε, δηλαδή... σαν άνθρωποι θα πέσουμε και σε μια αμαρτία. Ναι. Δεν πρέπει αμέσως να το κατακρίνουμε. Έτσι είναι, είμαστε οι ευάλωτοι άνθρωποι. Αφού ο Θεός μας συγχωρεί, γιατί τι είμαστε εμείς να μην συγχωρούμε και να κατακρίνουμε τις αμαρτίες των άλλων. Δυστυχώς όμως, Πάτερ, την κατάκριση τη συναντάμε και μεταξύ των χριστιανών και μέσα στην Εκκλησία. Την ακούμε πολλές φορές. Να και το πούμε αυτό, ότι την ακούμε ακόμα και την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Και πολλή ιεροκατάκριση υπάρχει. Ναι. Και κατάκριση για αυτό που είναι πολύ σημαντικό, αμάρτημα και ιεροκατάκριση. Βέβαια, μεγάλη αμαρτία. Ναι, είναι και μια πρόφαση που χρησιμοποιεί πολλές φορές ο κόσμος για να μην έρθει στην Εκκλησία. Μια πρόφαση. Πολλές φορές, άμα ρωτήσεις αυτούς που κατακρίνουν, δεν σου λένε. Κατακρίνουν και αυτό που σου λένε δεν είναι τόσο κατακριτό να πούν για κάποιον ιερέα κάτι. Δηλαδή, το φουσκώνω, το μεγαλοποιούν. Δεν πρέπει. Κανένα μα κανένα. Ναι, καταρχάς δεν πρέπει και να μας αφορά, έτσι, πώς είναι ο ιερέας. Εμείς δεν πηγαίνουμε για τον ιερέα, πηγαίνουμε γιατί είναι θεία λειτουργία, πηγαίνουμε για να... Αλλά υπάρχει τώρα, ξέρετε, είναι το κλίμα της εποχής αυτής, έτσι να κατακρίνουμε και τα πάντα, έτσι. Και όλες εσείς, έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι που το εκμεταλλεύονται αυτό, που είναι κατά της εκκλησίας και το εκμεταλλεύονται αυτό, κατάλαβες. Και προσπαθούν έτσι να εκμεταλλευτούν έτσι διάφορες καταστάσεις έτσι και διάφορα
Αλλά συνήθως έτσι πολλά δεν είναι. Αν δεν δει και αν. Πολλές φορές έχει τύχει. Βλέπουμε γεγονότα που αλλιώς τα λένε και αλλιώς είναι τα πράγματα. Πάρα πολύ. Όχι τις περισσότερες, τις πλήστες φορές είναι έτσι. Και για ανθρώπους, όχι μόνο για ιερείς, και για λαϊκούς, συγγνώμη. Όπως είναι αυτό που λέει ο κύριος μας, ού κρίνεται κατά κατόψιν, αλλά κατά τη δικαία κρίση. Βέβαια, βέβαια. Πώς βλέπετε, Πάτερ, σήμερα στην εποχή μας, έτσι μετά την οικονομική κρίση, τόσα χρόνια που ταλαιπωρούμαστε με την οικονομική κρίση, υπάρχει μετάνοια? Βέβαια, υπάρχουν, βέβαια, βέβαια. Πάντοτε θα υπάρχει μετάνοια. Βλέπετε έτσι εποχή. Εσείς που είστε εδώ πάρα στο πολύ. Μοναστήρι, βλέπετε εγώ, έτσι κόσμο πάρα πολύ, να επιστρέφει. Πολύ περισσότερα θα έρχονται εξωφορούμενοι τώρα από άλλες εποχές, έτσι. Υπάρχουν και μετανοούν και πραγματικά και νέα παιδιά και μεγάλοι άνθρωποι. Και έτσι αυτό είναι παρήγορο. Είναι παρήγορο. Θα μας βοηθήσει ο Θεός. Ναι. Γιατί υπάρχει μετάνοια. Ας μην, δεν θα απογοητευόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ την ευχή σας. Ήταν έτσι πολύ παρήγορα όλα αυτά που μας είπατε. Μας γεμίσατε ελπίδα. Να σας ευχηθούμε. Η ελπίδα είναι μισή προσευχή. Έτσι, να το ξέρετε. Ναι. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στον αγώνα σας, στο έργο, γιατί το έργο σας εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Καθημερινά σας επισκέπτεται πολλοίς κόσμος, έχετε πολλά έτσι, καθήκοντα. Να σας έχει ο Θεός καλά. Και εσάς έχει. Και... Σας ευχαριστούμε και πολύ. Καρποφορείτε και η εκπομπή να έχει επιτυχία έτσι, και να έχει έτσι, την ευλογία του Θεού. Ευχαριστούμε πολύ. Και έτσι γεμάτη από όλα αυτά τα ψυχοφελή που μας είπαν εδώ οι πατέρες, τελειώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Παρασκευή στις 9. Γεια σας.